Έχουμε τη Δημοτική Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης Φολέγαν Δροσιδίνα Μισθούς Πολίτες, την κυρία Τίλα Μπαλή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαύρο, πώς είστε? Μια χαρά, ας τα λέμε. Ας τα λέμε καλά, που λένε όλοι. Έτσι. Εσείς ελπίζω καλά ή δύσκολα εκεί? Εμείς εδώ λίγο δύσκολα. Έχουμε ένα νέο, βέβαια, γιατί το γνωρίζετε και εσείς, να πούμε πριν από όλα, είχαμε μόλις μία ενημέρωση για το θέμα του ιατρού, γιατί όπως γνωρίζετε δεν έχουμε γιατρό τελευταίο διάστημα. Καλύπτεται η θέση τα Σαββατοκύριακα από γιατρό που έρχεται από τη Σαντορίνη. Ναι. Η τελευταία μας ενημέρωση, λοιπόν, γνωρίζαμε ότι θα έρθει στρατιωτικός γιατρός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχουμε και μία ημερομηνία ότι η θέση αυτή θα καλυφθεί, λοιπόν, από πλήτη ιατρό στις 20 του Ιούνιου. Μάλιστα. Ελπίζουμε να ισχύσει αυτό, να είναι όντως έτσι τα πράγματα. Είναι αρκετά αργά, βέβαια. Είμαστε ήδη μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Η σεζόν. Εδώ για να αποδώσω τα ίσα, γιατί με παρακολουθούν οι γιατροί του κόσμου και μου διαμαρτύρονται. Ναι, πείτε μου λίγο γι' αυτό, σας παρακαλώ. Φυσικά ότι υπάρχει, αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει το ιατρείο των γιατρών του κόσμου και δεν είμαστε αυτό που θα λέγαμε εντελώς ξεκρέμαστοι. Ωστόσο όμως, αυτό δεν απαλλάσσει την πολιτεία από την υποχρέωσή της να μας καλύψει. Και να είναι το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο σας με κλειστές θύρες. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ωστόσο είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε στον αέρα. Υπάρχει ευτυχώς κάλυψη, υπάρχει ιατρός, νοσοκόμος, εντάξει. Ναι. Από τους γιατρούς του κόσμου, λοιπόν, που έχουν εκεί... έχουν εκεί το ιατρείο, μάλιστα. Βεβαίως και με μηχανήματα, και κάνουν και εξετάσεις. Είναι ένα πρόγραμμα τριετές που μπορεί να γίνει και για 5 χρόνια. Τους έχουμε κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, mm-hmm. όχι μόνο το καλοκαίρι. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι αυτό που γίνεται αποσπασματικά, και βέβαια και αυτό καλό είναι, με εξετάσεις διαφόρων. Όχι. Τους έχουμε κοντά μας συνέχεια για ό,τι χρειαστεί. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι ο πλήτης γιατρός θα έρθει στις 20 Ιουνίου. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν ξεκαθαρίστηκε το θέμα, βέβαια, γιατί είχε μπει ένα θέμα, αν δεν κάνω λάθος, κατά πόσο μπορούν mm-hmm. να συνταγογραφούν αυτοί οι οπλήτες γιατροί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Να σας το πω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δηλαδή, σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να συμβεί, εάν θα συνεχίσουμε στο μοντέλο να έρχεται κάποιος γιατρός από το νοσοκομείο της Σαντορίνης, από το κέντρο υγείας, και ο οποίος θα συνταγογραφεί. Ο γιατρός που έρχεται από τη Σαντορίνη είναι από το νέο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο έρχεται ή από το... Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Νομίζω ότι είναι από το κέντρο υγείας. Μάλιστα, λειτουργεί. Αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ασφάλεια. Καλά, ας το αφήσουμε αυτό. Σημασία έχει ότι έρχεται ένας γιατρός. Είναι αγροτικός γιατρός. Ναι, γιατρός που κάνει. Ναι, αγροτικός. Αγροτικός γιατρός, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπαλή, χαίρομαι ιδιαίτερα ότι στις 20 Ιουνίου έστω θα μπορούσε, ξέρετε, να πάει και πιο μακριά. Θα έχετε το γιατρό από την πολιτεία, μέσω ενός οπλήτη γιατρού, βεβαίως. Να πάμε λίγο στα ζητήματα του Δήμου. Έχω κάποιες παρεμβολές, βέβαια. Να πάμε και να ξεκινήσουμε από την πριν λίγες μέρες. Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας, όπου εκεί πλέον για πρώτη φορά... ο δήμαρχος ή ο υπεύθυνος, ποιος ήταν ο δήμαρχος παρόν? Ήταν και ο δήμαρχος παρόν. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι παρόν, το θέμα είναι ποιος βεβαιώνει και ποιος υπογράφει. Διότι εκεί έγινε στην Οικονομική Επιτροπή ο απολογισμός του έτους, του 2016 δηλαδή, καθώς και το κλείσαμε και το πρώτο τρίμηνο του 2017. Mm-hmm. Πολύ έγκαιρα, η αλήθεια είναι, και να πούμε και αυτό, ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ξεκινάμε και βλέπουμε πια αυτά τα στοιχεία, έστω έτσι όπως τα βλέπουμε, και αρχίζουν και έστω
κατατίθενται και αυτά τα τρίμηνα, διότι παλαιότερα δεν συνέβαινε ούτε αυτό. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και εν μέρει οφείλεται και σε δικές μας πιέσεις. Είναι και το λοιπόν, έχουμε τον... και έλεγχο σε λίγο βέβαια. Το Ελεκτικό Συμβούλιο θα έρθει λογικά κάποια στιγμή στο Δήμο Φολεγάνδρου για να κάνει τριών ετών, αν θυμάμαι καλά, έλεγχο. Διαχειριστικό έλεγχο, mm-hmm. βεβαίως, από το 12 έως το 15. Ναι. Λοιπόν, στη συνεδρίαση αυτή παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 16 και τα πρώτα στοιχεία, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 17. Ναι. Και εδώ με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι μέσα στο 2016 βεβαιώνονται για πρώτη φορά οφειλές από τέλη ίδρευσης, ύψους, δεν θα πούμε εδώ τα ακριβή ποσά, δεν έχει νόημα να κουράσουμε τον κόσμο, περίπου 411 και κάτι χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Από τέλη ίδρευσης μόνο. Ναι. Έτσι, από τέλη ίδρευσης. Από αυτά υποτίθεται ότι 120.000, χοντρικά σας λέω, εισπράχθηκαν μέσα στο 16, ναι. πράγμα που μας κάνει εντύπωση, και ανίσπρακτα παραμένουν οι 303.000 ευρώ μόνο από τέλη ίδρευσης. Mm-hmm. Άρα έχουμε 300 και κάτι χιλιάδες ευρώ από τέλη ίδρευσης. Παράλληλα έχουμε γύρω στις 135.000 ανίσπρακτες οφειλές από διάφορα τέλη και φόρους, πλατείες, τέλη παρεπιδημούντων. Μάλιστα, μάλιστα. Συν το μοναδικό εισόδημα του Δήμου από κάποια επιχείρηση ή ακίνητο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ μικρός Δήμος, εδώ δεν έχει ο Δήμος μαγαζιά, επιχειρήσεις να εκμεταλλεύεται, έχει δηλαδή τα έσοδά του είναι τα τέλη, και αυτό το ενίκιο από ένα δημοτικό ακίνητο που ενοικιάζεται, όπου φαίνεται ότι τα ενίκια τα οποία υπολείπονται να εισπραχθούν, ναι. φυσικά είναι γύρω στις 116.000 ευρώ. Και βέβαια με το πρώτο τρίμηνο του 2017 που δεν υπάρχει κανένα ενίκιο κατατεθειμένο, ναι. κατατεθειμένο φυσικά, άρα αυτό το ποσό φτάνει σε 130.000 αμέσως, ναι, γιατί ναι. είναι 5.500 το μήνα. Φτάνουμε λοιπόν έτσι πολύ χοντρικά σε ένα ποσό 500.000 ευρώ που είναι αμέσως, εάν αυτό είναι όλο, γιατί δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε μια σαφή απάντηση για το αν αυτά τα νούμερα, γιατί εμείς δυστυχώς στην Οικονομική Επιτροπή και στα Συμβούλια βλέπουμε μόνο νούμερα, δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια τα παραστατικά. Ναι. Έτσι, και ναι. για να το καταλάβουμε αυτό, εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, έχουμε κάνει ή δύο ή τρεις αιτήσεις ζητώντας για παράδειγμα να λάβουμε ενημέρωση για σε σχέση με την υπηρεσία ίδρευσης, τα τρίμηνα του ΦΠΑ τα κατατεθειμένα. Mm-hmm. Και δεν έχουμε λάβει ποτέ απάντηση στις αιτήσεις αυτές. Μάλιστα. Είναι το γνωστό θέμα που εκκρεμεί χρόνια. Το γνωστό θέμα. Εννοώ δηλαδή ότι χρόνων ζητήματα έχετε ζητήσει να πληροφορηθείτε, τα οποία δεν τα έχετε πληροφορηθεί εγγράφως. Ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι και τα στοιχεία αυτά τα οποία έρχονται στα χέρια μας είναι απλώς νούμερα, χωρίς κάτι από πίσω. Ναι. Έτσι. Ναι. Χωρίς τα ωραία. Λοιπόν, το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για έναν Δήμο. Τι προϋπολογισμό έχει ο Δήμος σας, κυρία Μπαλή? Κοιτάξτε, το ποσό αυτό είναι λίγο μικρότερο από το... Είναι το μισό περίπου του προϋπολογισμού, είναι γύρω στο 1%. Ήταν ο προϋπολογισμός μετά το 17. Mm-hmm. Χοντρικά σας το λέω. Ναι. Μισός προϋπολογισμός είναι εν ολίγης. Είναι ναι. μισός προϋπολογισμός εν ολίγης. Ναι. Και εάν σκεφτεί κανείς ότι... Να ρωτήσω κάτι, τα προηγούμενα... Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μπαλή. Αυτά είναι τα βεβαιωθέντα όπως σας τα παρουσίασαν στην Οικονομική Επιτροπή και νομίζω στη συνέχεια και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά το 2016 και το πρώτο τρίμηνο του 2017. Όσον αφορά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, έχετε πληροφορία, έχετε νούμερα και για τα προηγούμενα? Τι γίνεται εκεί δηλαδή με οφειλές, υπάρχουν? Το γνωρίζετε αυτό? Για το 2000... βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Δηλαδή, στην ουσία αυτές οι οφειλές έρχονται αφορούν... Έρχονται και από τα παλιά. Έρχονται και από πιο παλιά. Έρχονται και από τα παλιά. Έτσι. Αλλά μέχρι την πενταετία. Γιατί οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί ναι. σε πέντε χρόνια παραγράφονται. Δηλαδή, δεν πάβουν να λογίζονται ως οφειλές. Κοινώς, εάν ας πούμε το 2011 δεν βεβαιώθηκαν
ορισμένες οφειλές, mm-hmm. αυτές πια δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν ως... Αν δεν βεβαιωθούν... Ενώ, ως τρύπα να το πω έτσι, ναι. Αν δεν βεβαιωθούν μέσα σε μια πενταετία παραγράφονται. Μάλιστα. Εάν δεν βεβαιωθούν βέβαια στον Δημότη, δεν παραγράφονται. Ακριβώς. Να το διευκρινίσουμε. Αλλά πρέπει να βεβαιωθούν. Ναι. Αλλά πρέπει να βεβαιωθούν. Ομοίως βέβαια παραγράφονται και οφειλές οι οποίες υπήρχαν από κοινότητας Φολεγάνδρου και οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ εάν υπάρχει μια κακή διαχείριση ή μια δυσκολία βεβαίωσης εσόδων και εισπράξης εσόδων, mm-hmm. Αυτή δεν είναι σημερινή. Ακολουθεί και επειδή γιατί, γιατί αρχή... λέτε δεν και... βεβαίωνε οφειλές η Δημοτική Αρχή στη Φολεγάνδρο. Κοιτάξτε, μετά την τελευταία Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε ξαφνικά, ερχόμαστε να βεβαιώσουμε λοιπόν αυτό το τρομερό ποσό των 411.000 ευρώ και μισό και 400.000, υποθέτουμε κιόλας υπό τον φόβο ακριβώς του ελέγχου που πρόκειται να έρθει, γιατί ξέρετε όταν βεβαιώνουμε τις οφειλές από εκεί και πέρα τώρα η ευθύνη πηγαίνει στην Ταμιακή Υπηρεσία, ναι. η οποία αυτή είναι υπεύθυνη να εισπράξει ναι. τα οφειλόμενα. Mm. Δηλαδή φεύγει τώρα το βάρος από το Δήμο Φολεγάνδρου, εμείς ωραία τα βεβαιώσαμε και αναλαμβάνει άλλος την ευθύνη να τα μαζέψει. Ναι, λέτε δηλαδή ότι έγινε αυτή η παρουσίαση λόγω του επικείμενου ελέγχου, μάλιστα. Είναι λογικό, αυτονόητο αυτό. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε ή να υποθέσουμε. Ναι, να αλλά ρωτώ για ποιο λόγο ένας Δήμος δεν θέλει και δεν βεβαιώνει εγκαίρως τις οφειλές. Αυτό πραγματικά αυτό σας λέω, μου δημιουργεί μια απορία. Ναι. Δημιουργεί μια απορία και επειδή η απορία είναι μεγάλη και χρόνια, mm-hmm. το μόνο που μπορούμε να αποθέσουμε είναι ότι αυτό γίνεται για κάποιες έτσι μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, να μην πιέσουμε τον πολίτη να δώσει τα τέλη. Να μην πιέσουμε τον πολίτη ή κάποιους πολίτες εξασφαλίζοντας ενδεχομένως μια άλλου είδους εύνοια, ενδεχομένως την ώρα των εκλογών mm-hmm. ή έτσι... Σε μια λογική μικροπολιτικής διαχείρισης εδώ των τοπικών πραγμάτων. Μάλιστα. Όμως αυτό είναι το θέμα, ότι ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει έτσι κι αλλιώς άλλες πηγές εσόδων παρά μονάχα τα τέλη του και ένα ακίνητο το οποίο τον νοικιάζει από το 2014, mm-hmm. πώς θα κάνει. Ωραία, υπάρχουν οι κάποιοι, οι πόροι, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που δίνει το κράτος για τα λειτουργικά έξοδα. Αυτοί έχουν προσδιορισμό συγκεκριμένο, κυρία Μπαλή. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή από αυτούς ένα έργο. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Όταν έχουμε λοιπόν εδώ μείζωνο σημασίας ζητήματα και προβλήματα και τα ξαναλέμε. Βέβαια οφείλουμε να πούμε, κυρία Μπαλή, ότι και τα τέλη στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκτός των ενοικίων βέβαια, είναι ανταποδοτικά στην ίδρυση. Ναι, έτσι? Αλλά εδώ μιλάμε ότι τα έργα τα οποία, να το πούμε έτσι, μας καίνε στο νησί. Είναι ίδρυψης. Είναι τέλη που έχουν να κάνουν ίδρυψης, αποχέτευσης. Mm-hmm. Αυτά είναι τα σημαντικά. Δηλαδή υπάρχουν οικισμοί που δεν έχουν αποχέτευση. Υπάρχουν οικισμοί όπως η χώρα που έχει αποχετευτικό δίκτυο, αλλά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δεν εντάχθηκε μέσω της περιφέρειας τώρα τελευταία κάποιο έργο. Εντάχθηκε το έργο της υδροδότησης, της ίδρυυσης της πάνω μεριάς. Δηλαδή να πάει το δίκτυο, το δίκτυο απευθείας στην πάνω μεριά και να μην γίνεται η μεταφορά με άλλους τρόπους. Ναι. Είναι λοιπόν, το μοναδικό δηλαδή το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα σκαριά. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό έχει ξεκινήσει, πότε ξεκινάει? Δεν γνωρίζω. Δεν νομίζω ότι έχει δημοπρατηθεί ακόμα. Μάλιστα. Δεν κατέφυγε η δημοπράτηση. Ναι. Και μάλιστα για τις μελέτες αυτές μεσολάβησε η περιφέρεια. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Η περιφέρεια το ανακοίνωσε, βέβαια. Ο Δήμος, mm-hmm. και αυτό είναι ένα θέμα, διότι αν δεν έχεις και στο σιρτάρι, να το πούμε έτσι, μια-δυο προμελέτες, έστω, πώς θα ενταχθείς, πώς θα ανακοινωθεί ένα πλαίσιο χρηματοδότησης και θα μπορέσεις να μπεις μέσα. Σαν δημοτική δηλαδή, παράταξη, καυτηριάζεται και το γεγονός ότι έχετε και πολλές ανάγκες στα σχολεία σας, έτσι.
Μα εννοείται, να σας πω κάτι, συγγνώμη, στη Σύφνο χτίσανε ένα καινούριο σχολείο φέτος. Ναι. Το οποίο έγινε με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Προφανώς υπήρχε και κάποια μελέτη από πίσω. Δηλαδή είχαν φροντίσει εκεί ο Δήμος. Είτε ο Δήμος, είτε μέσω της περιφέρειας. Ναι. Της περιφέρειας και τα λοιπά. Ναι, αλλά το σχολείο τελείωσε. Ναι. Φέτος. Δεν πήρανε την έγκριση, έχει τελειώσει, χτίστηκε, έγιναν τα εγγένεια. Mm-hmm. Εμείς εδώ, είναι εδώ τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με τα κοινά, που πραγματικά το ζήτημα αυτό της αλλαγής των κουφωμάτων στο γυμνάσιο και το λύκειο έχει γίνει πραγματικά, έτσι όπως το λένε στο δελτίο τύπου, πίστα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Mm-hmm. Εν τέλει, εγκρίθηκε ένα ποσό από την περιφέρεια. Ναι. Αλλά είναι δυνατόν δηλαδή ο Δήμος να μην μπορεί να έχει 15.000 ευρώ αυτά που μας ενέκρινε η περιφέρεια για να αλλάξουμε τα κουφώματα? Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η διερώτηση. Και 3 χρόνια να συζητάμε αυτή τη δυσκολία? Είναι δυνατόν να συζητάμε 3 χρόνια ότι μας λείπουν 40.000 ευρώ για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη για τον βιολογικό καθαρισμό της χώρας? Για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, ναι. Όχι για να πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Και 3 χρόνια προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα, να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και μάλιστα τώρα στο πρώτο τρίμηνο περνάει, υπάρχει και μια αναμόρφωση, υπάρχει και ένα ποσό. Ναι. Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι και είπατε έτσι και για το βιοκά και για την ίδρευση και λοιπά, και για τα σχολεία, δεν έχετε ούτε δημοτικές τουαλέτες στη χώρα? Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε φυσικά δημοτικές τουαλέτες στη χώρα. Δηλαδή ο επισκέπτης πρέπει να... είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί σε κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Που αν δεν καθίσει εκεί να πάρει κάτι, θα είναι στην ευχέρεια του καταστηματάρχη να φυσικά του πει να περάσει την τουαλέτα του. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Αυτά όμως, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα μεγάλο έργο. Ναι. Δεν είναι ένα έργο με ένα κόστος το οποίο είναι δυσθεώρητο, που πρέπει κανείς να κοιτάξει, να δει πώς θα το, ποιος θα τον ενισχύσει, ποιος... Δηλαδή, καταλάβατε, ναι. Όταν ας πούμε συζητάμε, έχουμε οφειλές από ενίκη, από το ακίνητο, γιατί πολλοί εδώ μας λένε γιατί φωνάζετε τόσο πολύ για αυτό το ακίνητο. Μα όταν οι οφειλές, ας πούμε, από τα ενίκια πλέον είναι 130.000 ευρώ και εμείς ψάχνουμε 30 από εδώ και 20 από εκεί για να κάνουμε, δεν ξέρω, για να βάλουμε 2 κουφώματα ή για να κάνουμε δημοτικές τουαλέτες. Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί πραγματικά τα χρήματα είναι και δισεύρετα, γιατί και οι πολίτες δεν είναι εύκολο πια και δεν πληρώνουν. Μα εννοείται. Εύκολα. Μα αυτό είναι το θέμα και τώρα, όταν έχει φτάσει το χρέος και είναι τόσο μεγάλο, ναι. πώς θα το αποπληρώσει ο φιλέτης. Ναι. Φυσικά. Όσο το αφήνεις και εσύ ζορεύεται, πιο δύσκολα θα το εισπράξεις. Αυτό είναι γεγονός. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε θέσει επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την επισκευή και συντήρηση του κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρηταίου μνημείου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που επήγει επιτακτικά να συντηρηθεί και να ανακαινιστεί. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σαφώς, αυτό είναι ένα έργο πιθανόν να μην μπορεί να το κάνει ο Δήμος Φολεγάνδρου. Έχει προτείνει όμως ο Δήμος, έχει ζητήσει βοήθεια ή από την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια φέτος ενέταξε τέτοια έργα. Είχαν κάποια προβληματάκια τα οποία λύθηκαν όμως τώρα. Και πραγματικά θα πρέπει αυτό να το μεριμνήσει ο Δήμος σας, το ώστε να προχωρήσει. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, η αλήθεια είναι. Ναι. Και υπάρχει και μία συζήτηση και με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, δηλαδή είναι κοντά στο πώς θα γίνει να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα. Ναι, ωστόσο, μελέτη όμως, έχει γίνει, μελέτη. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, να σας πω κάτι. Το έργο υπάρχει έγκριση από το 2012 με υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Έχει εγκριθεί λοιπόν το έργο. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζω είναι ότι επειδή είναι ένα έργο που χρειάζεται, να το πούμε έτσι, κάποια μαζεμένα κονδύλια για να πάρει μπροστά. Δεν είναι δηλαδή να έχουμε 1.000 ευρώ, να ξεκινήσουμε κάτι, ναι, να βρούμε μετά άλλα 3. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν κάποια μαζεμένα χρήματα για να γίνει μια φάση, ας πούμε, το κοδωνοστάσιο για παράδειγμα. Ναι. Να βρούμε 20.000 ευρώ ή 30, να προχωρήσει το πρώτο κομμάτι, να γίνει μετά το επόμενο, ναι, κομμάτι. Ναι, κατάλαβα. Να γίνει τμηματικά, λέτε, τμηματικά. Ναι, εννοείται ότι θα γίνει τμηματικά, αλλά ακόμη και αυτά τα τμήματα των εργασιών, η κατάρτιση των εργασιών, να μπορέσει να γίνει ολοκληρωμένα. Mm-hmm.
Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να γίνει αυτό το πραγματικά σημαντικό μνημείο. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Μπαλή, και βεβαίως δεν θα μπορούσα να μην μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, γιατί είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη συνέντευξη που μου είχατε παραχωρήσει το γεγονός ότι ο Δήμαρχος είχε... ζητήματα με τη δικαιοσύνη όσον αφορά πάντα τη διαχείριση του Δήμου, μιλάμε, έτσι. Και είχα την πληροφορία ότι πριν από λίγες ημέρες υπήρξε και άλλο δικαστήριο και μάλιστα εδώ στο πρωτοδικείο της Νάξου. Γνωρίζετε κάτι εσείς γι' αυτό? Είχαμε και εμείς αυτή την πληροφορία. Ναι, έγινε ένα δικαστήριο στο Τριμελές της Νάξου την προηγούμενη εβδομάδα και από όσο γνωρίζουμε ήταν κατηγορούμενος ο Δήμαρχος, αντίδικος ήταν ιδιώτης, αφορούσε η υπόθεση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η υπόθεση βέβαια σχετίζεται και με έναν τρόπο και με την καταδικαστική απόφαση, με την υπόθεση του εφετείου, ναι, στην οποία ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου έχει καταδικαστεί 5 μήνες για παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση με δόλο. Την προηγούμενη υπόθεση αυτή του εφετείου, δηλαδή, κατήγορος ήταν ο πρώην επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τώρα είναι ο ιδιώτης, η οποία αυτή η ποινή πρόκειται για το ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να σας το πω έτσι. Ναι, άλλο θέλω να πω όμως, ναι, ότι η προηγούμενη ποινή των 5 μηνών δεν είχε ασκήσει αυτή, νομίζω, έφεση ο Δήμαρχος, είχε ασκήσει έφεση? Όχι, τώρα περιμένουμε να δούμε. Όχι, δεν άσκησε έφεση, ναι, και γι' αυτό του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και τώρα έχουμε καταθέσει αίτηση στο εφετείο Αιγαίου, στη Σύρο, να δούμε εάν έχει ασκήσει έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, στο για τη δίμηνη αργία, για τη δίμηνη αργία που του τέθηκε, μάλιστα. Για τη δίμηνη αργία, ναι. Λοιπόν, τώρα στο προχθεσινό που αφορά λοιπόν το ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή με μια έννοια αφορά την ίδια υπόθεση, αλλά από την πλευρά του ιδιώτη, ναι, πληροφορηθήκαμε ότι επιβλήθηκε στον Δήμαρχο ποινή ενός έτους για παράβαση καθήκοντος, καθώς και ενός έτους στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Διότι προφανώς, αλλά αυτό δεν είμαστε δεν γνωρίζουμε την ίδια την απόφαση, νομίζω ότι δεν έχει βγει κιόλας, δεν έχει καθαρογραφεί, αφορά ζημία τρίτων. Αφορά δηλαδή οικονομικά θέματα. Δηλαδή ότι ζημιώθηκε ο ιδιώτης που ήταν αντίδικος. Ακριβώς. Ρωτήσω, η υπόθεση με τι έχει να κάνει? Η υπόθεση, αυτό σας εξηγούσα νωρίτερα, αφορά ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ναι, το οποίο βρίσκεται σε ένα σημείο του, ναι, νησού και το, ναι, οποίο δεν αδειοδοτήθηκε ποτέ στην ουσία. Α, και έχασε λοιπόν και έχασε ο ιδιώτης τα ωφέλη που θα είχε αν είχε αδειοδοτηθεί, αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ενδεχομένως... ισόφελος κάποιες άλλες επιχείρησεις που βρισκόταν κοντά. Α, καταλάβατε, μάλιστα, είναι ένα, μάλιστα, σημείο δηλαδή που είναι δύο επιχείρησεις, η μία... Ναι, κατάλαβα, και δόθηκε στη μία άδεια, στην άλλη δεν δόθηκε. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν και τις δύο φορές την έχασε στην ουσία την υπόθεση ο Δήμαρχος. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι όμως σοβαρό, δηλαδή συνεχίζουμε εμείς και διοικούμαστε από έναν δήμαρχο ο οποίος έχει συνέχεια καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του. Ναι, ασχέτως ότι αυτό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά, είναι διοικητικό το θέμα, γιατί για διοικητικό θέμα έχει εγκληθεί στο δικαστήριο από τον ιδιώτη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Για θέμα που αφορά την αδειοδότηση που είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι σοβαρό, οφείλω να πω, γιατί έχει και την προηγούμενη καταδικαστική απόφαση ο Δήμαρχος και αν ευσταθεί αυτό το οποίο μας αναφέρατε, είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν ξέρω
στη συνέχεια ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά κατά πόσον θα μπορεί να είναι ενεργός ο Δήμαρχος. Ενεργός, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Πρέπει να μάθουμε φυσικά την απόφαση και πώς... Εγώ οφείλω να σας πω ότι θα επικοινωνήσω με τον κύριο Βενιό, να πληροφορηθώ για αυτό το θέμα από την πλευρά του και οφείλουμε να το κάνουμε από τη στιγμή που το θέσατε. Να δούμε τι έχει να μας πει και ο ίδιος. Θα χαρούμε και εμείς να ακούσουμε την άποψή του. Κυρία Μπαλή, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά να λυθούν τα ζητήματα προς όφελος των δημοτών και των πολιτών εκεί της Φολεγάνδρου, του πανέμορφου και ιδιαίτερου αυτού νησιού. Αυτά που συζητάμε αφορούν όλο τον κόσμο. Ακριβώς, δεν είναι... ακριβώς. Όλα αυτά ακριβώς τα θέματα που συζητάμε αφορούν όλους ανεξάρτητα από... είτε πολιτική τοποθέτηση εδώ τοπική, είτε αν είναι επισκέπτες, αν είναι επιχειρηματίες, αν είναι δημότες απλοί, τα νοικοκυριά. Γι' αυτό άλλωστε και τα αναφέρουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα ενδιέφεραν κανένα, κυρία Μπαλή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς, καλό μεσημέρι.